Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα μαντέψτε τι κάνω. Ήρθα από το στρατό, πήρα τη μετική άδεια. Πήρα τη μετική. Και κάνω βόλτα με τη μηχανή τώρα. Και πήγα βόλτα για να δεις. Όπω είναι, λες και οδηγάω πρώτη φορά ξανά. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Κύριε Λέισον. Και ο παπάς πίνει Carnation. Και θέλω να πάω σήμερα, πού θέλω να πάω, στην Βουλιαχμένη, στο ακροτήρι εκεί πέρα, θέλω έτσι να εξερευνήσω το μέρος. Το είχα κάνει και άλλη φορά σε ένα βίντεο, αλλά ήταν βίντεο αυτό με παρανομίες που κατέγραφα παρανομίες στον δρόμο χωρίς φλας, φανάρια κτλ, διαβάσεις και όλα αυτά, τα πολύ απλά και καθημερινά που γίνονται. Αλλά τώρα ήθελα έτσι ρε παιδί μου να πάω να κάνω μια βόλτα μετά το στρατό, γιατί έχω και καιρό να κάνω βίντεο. Οπότε ήθελα να πάω έτσι να βγάλω και ένα βίντεο για να γουστάρω τη βόλτα μου, και αυτό ρε παιδί μου, αυτό ήθελα κατά κύριο λόγο. Να κάνω τη βόλτα μου λίγο έτσι να οδηγήσω, που έχω να οδηγήσω σχεδόν ένα μήνα να πούμε. Και εντωμεταξύ από τις αλλαγές, επειδή από την αγυμνασιά βασικά, από τον καιρό που έχω να οδηγήσω, όταν πατάω συμπλέκτη και τεντώνω το πάνω μη του χεριού μου, λίγο έτσι με ψηλό, σαν να με τσούζει από την αγυμναστιά πρέπει να είναι. Σαν να κοπώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Πιάνεται πάρα πολύ γρήγορα, ψιλοπονάει κιόλας. Άμα το κουνήσω. Και αυτό είναι μάλλον γιατί έχω τώρα οδηγάω ένα πολύ μεγάλα διαστήματα και μια φορά στο τόσο ξέρω εγώ, τώρα που είμαι στρατό. Και έτσι προκαλείται αυτό το πιασηματάκι. Είδες, άμα παρατήσεις κάτι, σε παρατάει και αυτό ρε γαμώτο. Το ίδιο ισχύει και σε όλα. Ό,τι παρατήσεις σε παρατάει. Χέρι είναι αυτό, σχέση είναι αυτό. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Το έχω δει κι αλλού. Σκέφτομαι ώρες, πόσο ας πούμε μόνοι μπορεί να νιώθουν κάποιοι που τα έχουν παρατήσει γενικά. Σκέφτομαι, βλέπω στον δρόμο ας πούμε διάφορους που κάνουν χρήση ουσιών διάφορων και λέω ρε φίλε, αυτός η κοινωνία δεν τους έχει κάνει ας πούμε. Τώρα θα μου πεις που τα πάω. Ναι, φιλοσοφία ρε παιδί μου, ξέρεις. Βλέπω και σκέφτομαι. Γιατί μερικές φορές αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δώσεις προσοχή σε κάποιον για να πάρει τα πάνω του. Υπάρχουν κάποια άτομα που στην κοινωνία μας που θέλουν λίγο παραπάνω προσοχή και αν δεν την πάρουν, γιατί δεν την έχουν πάρει ποτέ, και άμα δεν την πάρουν καταλήγουν αλλού ας πούμε. Και τώρα εγώ άρχισα από το χέρι μου και κατέληξα σε φιλοσοφία ζωής να πούμε. Jesus Christ. Όπα, ο κόκκινο πάει, το έκαψα το κόκκινο. Εντάξει, ψηλό πορτοκαλί ήταν, εντάξει. Δεν είχαν ξεκινήσει άλλοι ακόμα, ευτυχώς. Και δεν μπορούσα όταν φρενάρω γιατί ήταν πίσω μου άλλος, οπότε το κάψαμε. So, ήθελα να πάω βόλτα για να γουστάρω σήμερα, γιατί έχω καιρό να οδηγήσω. Και πήγα! Πορτοκαλί μπροστά. Ο Μάνος σταματάει. Πατάει φρένο. Τα καταφέρνει. Πάει στη διάβαση. Δεν προσπερνάει τη γραμμή. Τέλεια. Μηχανούλα μου. Τι κάνει μωρέ. Καιρό έχω να τη δω. Ναι.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εγώ σήμερα βγήκα για να κάνω βλακίες. Γι' αυτό βγήκα. Εντάξει. Θέλω να κάνω βλακίες. Θέλω να κάνω βλακίες. Και μου λέει ένα στρατό, ρε μαλάκα μου λέει, είσαι τρελός ρε μαλάκα μου λέει. Και του κάνω... Εν τω μεταξύ, ναι, και ήθελα να μιλήσω για το στρατό εγώ. Όχι, βασικά, ήθελα να μιλήσω. Γενικά μιλάω για το στρατό τελευταία, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα που με απασχολεί. Γιατί είμαι στο στρατό, οπότε αυτό θα με απασχολεί. Λογικό δεν είναι, λογικό θα μου πεις είναι. Και όσον αφορά αυτό, γιατί εμείς έχουμε να τα πούμε καιρό από το τελευταίο βίντεο που έκανα με το κούρεμα. Είχαμε να τα πούμε καιρό, είχα ένα άλλο βίντεο καιρό. Στο στρατό λοιπόν μας δείξανε ένα βίντεο με διάφορα ατυχήματα τροχαία που γινόντουσαν. Βγαίναν όλοι αδειασμένοι, παρήσαν τους αδειασμένους και αυτά και φοβόντουσαν όλοι κτλ. Ναι, έλα μου όμως που αυτά γίνονται στον δρόμο άμα δεν προσέχει κάποιος. Και μάλιστα έλεγε ένας, και αυτό το έχω ξανακούσει παλιά στην Ορειβασία, είχα ακούσει ένα παρόμοιο στην Ορειβασία, ότι να φοβάσαι, λέει αυτός ο τύπος που μας έδινε στο στρατό στο βίντεο, να φοβάσαι λέει αυτό που δεν ξέρεις. Να φοβάσαι αυτό που δεν ξέρεις και να μην κάνεις ποτέ στον δρόμο ότι ξέρεις. Και γενικά αυτό ισχύει και για το βουνό, ας πούμε. Γιατί άκουγα, ξέρω εγώ, ιστορίες για το Everest, για διάφορα, π.χ. για τον Mallory, για τον πρώτο άνθρωπο που ανέβηκε το Everest. Εντάξει, γιατί αυτός μου κόλλησε. Και τέλος πάντων, ακούγαμε διάφορες τέτοιες ιστορίες και μου έλεγε ο θείος μου τότε, θυμάμαι κάτι, δεν θυμάμαι τι μου έλεγε ακριβώς, αλλά το εννοούσε έτσι, ότι να φοβάσαι αυτό που δεν ξέρεις, το βουνό να το φοβάσαι. Και αυτό που δεν ξέρεις γενικά να το φοβάσαι. Και αυτό μου έχει μείνει σαν οτροπία από αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί και να με βλέπει, δεν ξέρω. Αλλά η νοοτροπία αυτή μου έχει μείνει. Και γενικά στον δρόμο και σε όλα τα πράγματα. Να φοβάσαι αυτό που δεν ξέρεις. Γι' αυτό ρε παιδί μου και βλέπετε στα βίντεό μου ότι έχω κάνει βίντεο με παρανομίες. Γιατί καλά στην αρχή τώρα, αλλά γενικά βαριέμαι να ξανακάνω βίντεο για παρανομίες, γιατί θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν κόψιμο, ράψιμο, θέλουν ηχητικά, θέλουν εικόνες, θέλουν ζωγραφική, γενικά θέλουν πάρα πολύ δουλίτσα, οπότε τώρα χλωμώ να κάνω ένα τέτοιο βίντεο με παρανομίες, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά ακριβώς και δεν γίνεται με τίποτα. Εδώ τα κανονικά βίντεο που κάνω, τα πιο απλά ξέρω από αυτά, είναι αρκετά, έχουν αρκετή δουλειά κόψιμο-ράψιμο. Οπότε και μου τρέπει αρκετό χρόνο το κόψιμο-ράψιμο. Δηλαδή μπορεί να μου φάει 2-3 ώρες το κόψιμο-ράψιμο σε ένα τέτοιο βίντεο που κάνω τώρα. Και γι' αυτό για τους επόμενους μήνες τουλάχιστον χλωμώ το βίντεο με τις παρανομίες. Αλλά τέλος πάντων έκανα γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε να δείχνω αυτό που δεν ξέρω. Γιατί άμα δεν υπολόγιζα εκεί πέρα, άμα δεν υπολόγιζα αυτό που δεν ήξερα, αυτή τη στιγμή μπορεί να είχα πάθει ατυχήματα. Ωραία, έστω αυτούς τους 8 μήνες που οδηγάω, αυτούς τους 8 μήνες που οδηγάω δεν έχω πάθει τίποτα, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Γιατί ξέρω ότι πρέπει να υπολογίζω αυτό που δεν ξέρω. Πολύ απλά. Οπότε και το βασικό ρε παιδί μου θέμα που με απασχολεί τελευταία είναι ο στρατός, γιατί έχω κάνει αρκετά καλές παρέες εκεί μέσα, έχω βρει αρκετά καλά παιδιά, αλλά ξέρεις, η μισή ρε παιδί μου είναι έτσι, η μισή αλλιώς, η μισή είναι τρόμπες τελείως μαλάκες, είναι σε φάση, είναι νηπιαγωγείο ρε παιδί μου τελείως, και η άλλη μισή είναι αρκετά καλά παιδιά, ξέρω εγώ, δεν ενδιαφέρονται για τους μαλάκες κτλ. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές βλέπω το πρόσωπο της κοινωνίας, αυτό που μου δείχνει η μισή κοινωνία αυτή. Το συζήτηκα τέλος πάντων και με μια φίλη μου χθες και λέγαμε ότι η μισή είναι έτσι. Βασικά, σε κάθε κοινωνία λέγαμε ότι η μισή κοινωνία πάντα θα αποτελείται από μαλάκες. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ εννοώ, ας πούμε, δεν εννοώ μαλάκες τύπου όλοι είναι μαλάκες και τέλος. Απλά η νοοτροπία
είναι μαλακισμένοι, ας πούμε. Δεν είναι ότι όλοι είναι μαλάκες και τέλος σε κάθε κοινωνία. Είναι απλά η νοοτροπία του κάθε μαλάκα. Από μαλάκα σε μαλάκα διαφέρει η νοοτροπία. Από κοινωνία σε κοινωνία. Και αν υποθέσουμε ότι και σε δύο κοινωνίες είναι οι μισοί μαλάκες, ας πούμε, η μία νοοτροπία την άλλη διαφέρει. Είμαι ελεύθερος. Ευχαριστώ, Λεωφορεατζή. Είμαι ελεύθερος. Και εντωμεταξύ, το θέμα είναι ότι υπάρχουν άτομα μέσα στο στρατό τα οποία είναι σε φάση μακερώθω μαλάκα, μακερώθω εγώ μαλάκα. Εντάξει. Μαλάκα, θα μακερώθω εγώ εσένα, ρε μαλάκα. Μακερώθω εγώ εσένα, μαλάκα, και πεθάνεις εσύ, Μαλάκα. Είναι τέτοια φάση, ρε παιδί μου, καλά, και δεν το λέω από άποψη εθνικότητας ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι αυτή η νοοτροπία τους. Είναι σαν, είναι τελείως μαλακισμένο αν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση δεν λέω κάτι ρατσιστικό εδώ πέρα, έτσι, γιατί είτε της μία χώρας είτε της άλλης, και εμείς τα ίδια άξουμε κάνουμε έξω, και εμείς στην ίδια φάση είμαστε έξω. Απλά είναι έτσι, μια τέτοια νοοτροπία. Και είναι κρίμα να βλέπεις έτσι τέτοια άτομα να είναι του δημοτικού και λιγότερο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κανονικά ούτε ένα δημοτικό δεν τα κάνει αυτά. Είναι κρίμα πραγματικά να δείχνει ένα τέτοιο πρόσωπο η κοινωνία μας. Ενώ θα μπορούσαμε τόσο καλύτερα να είμαστε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα άτομα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ενοχλούν μέσα στο στρατό. Τέτοια άτομα και σε περιορίζουν, αλλά ρε παιδί μου, είναι να μην δίνει σημασία εκεί πέρα, είναι να δίνει σημασία στα άτομα που σε κάνουν να νιώθεις καλά, ρε παιδί μου, για σένα. Εντάξει, αγάπη μου, θα στρίψω αριστερά. Μου είπε το GPS ότι πρέπει να στρίψω αριστερά. Ο άλλος, κλαρινογαμπρός χωρίς κράνος εντωμεταξύ, αυτός πέρασε. Λοιπόν, και ναι, είναι να δίνεις σημασία σε άτομα που σε κάνουν να νιώθεις ότι μετράς, ρε παιδί μου, και είσαι εντάξει. Εκεί είναι να δίνεις σημασία. Ουθενά άλλου. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι να δίνεις σημασία σε άτομα που σε κάνουν να νιώθεις καλά. Απλά το λέω γιατί στην αρχή με εκνεύριζε αυτό. Δηλαδή, όταν μπήκα στρατό και τέτοια άτομα υπήρχαν, με εκνεύριζαν πάρα πολύ. Και καθρεφτιζόμουν πάνω τους. Καθρεφτιζόμουν πάνω σε τέτοια άτομα, γιατί σε κάποια φάση της ζωής μου ήμουν ίδιος και εγώ. Ήμουν όπως αυτοί ακριβώς. Και τέλος πάντων, μετά αφού το κατάλαβα, σταμάτησα να νευριάζω και να εκνευρίζομαι, τέλος πάντων, να με ενοχλούν αυτά τα άτομα. Γιατί κατάλαβα ότι εγώ δεν είμαι αυτός. Απλά σε κάποια φάση κοίταγα το πρόσωπό μου στο πρόσωπο το δικό τους. Το έβρισκα το πρόσωπό μου στο δικό τους. Και γι' αυτό με ενοχλούσε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό ήταν ένα παλιό μου κομμάτι, τέλος πάντων, το οποίο εξασθένησε. Ήτανε ό,τι ήταν να γίνει στην αρχή, εντάξει, εξασθένησε μετά. Μετά κατάλαβα ότι θα δώσω μόνο σημασία σε αυτούς που με κάνουν να νιώθω καλά. Και κανέναν άλλον, και οι υπόλοιποι στα αρχίδια μου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα θέμα αυτό για μένα στην αρχή, αλλά είδα κάποια περιστατικά και λέω, ρε φίλε, τώρα, εντάξει, εγώ ήμουν αυτός, αλλά έχει και τα όρια του, ας πούμε. Δεν μπορώ μια ζωή να σκέφτομαι τι ήμουνα, οπότε σταμάτησα να σκέφτομαι τι ήμουνα και κοίταξα τι θα γίνω. Εν τω μεταξύ, πώς από ένα βίντεο motovlog, ξέρω εγώ, φάση, κατέληξε σε ψυχοθεραπεία, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις ότι έχω γενικά, εγώ το βγάζω στο βίντεο μου, το λέω. Μου αρέσει να τα λέω αυτά τα πράγματα για να τα ακούνε κι άλλοι. Για να μπορεί ο καθένας να ξέρει ότι, ξέρεις κάτι, δεν σκέφτομαι μόνο εγώ έτσι, σκέφτονται κι άλλοι έτσι. Οπότε, μου αρέσει να τα λέω γιατί ξέρω ότι το ακροατήριο μπορεί να καταλάβει. Και έχει μία ζέστη απόψε που με κάνει να υδρώνω, σαν μουλάρι και να λιώνω. Για να δούμε τι έχει και... Ναι, ρε παιδί μου, ήθελα να πω ότι αυτά με απασχολούσαν, αυτά ήθελα να πω για το όσον αφορά για το στρατό, γιατί αυτό με απασχολούσε, αυτό μου άρεσε να πω στο βίντεο.
Έτσι γούστανε ρε παιδί μου, δεν θα μου πεις τι θα κάνω, εντάξει. Άντε τώρα μη γαμηθούμε εδώ πέρα. Και καλά. Και μία μέρα θέλω να έρθω εδώ πέρα για μπάνιο. Θα έρθω σίγουρα μία μέρα για μπάνιο εδώ πέρα. Α, εδώ είχα περάσει ο μικρός. Και δεν ξέρω τι είναι. Θυμάμαι κάτι σπήλαια στην βουλιαγμένη, έτσι. Είχα περάσει με κάποιον, δεν θυμάμαι ποιον. Ίσως με κανένα συγγενή μου. Και κάτι, και έβλεπα αυτά τα σπήλαια που είναι σαν σπήλαια εδώ πέρα βακουλωμένα και μου λέγανε αυτό είναι βουλιαγμένη. Και νόμιζα ότι είχε βουλιάξει. Κάτι τέτοιο νόμιζα. Ωραία, ωραία, όμορφα είναι εδώ. Καλά είναι. Και τέλος πάντων θέλω να πω ρε παιδί μου και σε όσους θα πάνε στρατό, όποιοι πάτε στρατό, χαλαρώστε γενικά, γιατί θα έχει πάρα πολύ αναμονή. Είναι έτσι τα πράγματα πάντα, σε κάθε δημόσιο τομέα. Πάντα έχει αναμονή, παντού. Δηλαδή για την τελευταία μέρα που φύγαμε, περιμέναμε ώρες μέχρι να φύγουμε. Και τελικά κατέληξα να είμαι στον προορισμό μου 4 ώρα το απόγευμα. Οπότε χαλαρώστε λίγο, γενικά χαλαρά τα πνεύματα στο στρατό. Να είστε χαλαροί, υπομονετικοί, γιατί έτσι θα είναι. Γενικά εντάξει, δεν με ενοχλεί κάτι, okay, με τους κανόνες παίζω, κάνω ό,τι μου λένε, αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να πρέπει να προσέχεις, ας πούμε. Ό,τι σου λένε το προσέχεις, αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο στρατός. Αυτό με απασχολούσε, αυτό ήθελα να πω, να πούμε, και άντε γαμίσου, έτσι. Άντε τώρα να μην τα πάρω, να πούμε, και καλά. Εν τω μεταξύ θέλω τώρα να πω κάτι σοβαρό, αλλά δεν μου έρχεται ρε γαμώτο, γιατί... ξεχνάω τώρα, επειδή συνέχεια οδηγάω και συνέχεια εδώ είναι επικίνδυνη η δρόμη και το ξεχνάω και εδώ έχω ξεχάσει εδώ και ώρα να το πω αυτό που θέλω να πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εγώ, εμένα αυτό που μου λείπει από το στρατό είναι οι φίλοι μου, αυτοί που κάνω εκεί πέρα και τίποτα άλλο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μου λείπει. Όλη η υπόλοιπη ζωή, εντάξει, είναι σαν κατασκήνωση ένα πράγμα. Απλά για 9 μήνες. Είναι κατασκήνωση για 9 μήνες. Αυτό είναι. Έχει κανόνες απλά. Γενικά να χαλαρώνει το σιπάτε, γιατί μου είχατε πει ότι κάποιοι δεν έχετε πάει στα σχόλια. Αυτά ρε παιδί μου. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο να πω προς το παρόν. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ για τη σημασία σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για τα like, για τα subscribe, για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ για όλα. Εγώ σε λίγο θα γυρίσω πίσω και σας ευχαριστώ για τα πάντα. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτό το βίντεο, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναβγάλω τώρα, πότε θα μου ξανάρθει. Και θα τα ξαναπούμε λογικά. Και σας χαιρετώ από τώρα. Θα τα πούμε ξανά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. 200 ντρόποι και με ρωτάνε μαμά. Όχι δεν είναι μαμά. Από τους μπάτους έχω ξεφύγω ξανά.